Συνεχίζεται το πολιτιστικό μας καλοκαίρι. Τον Αύγουστο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ακόμα περισσότερες οι εκδηλώσεις και λόγω των εκδηλώσεων των πολλών συνδιοργανώσεων με τους πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά και λόγω των εκδηλώσεων που έχουν διάφορες πολιτιστικοί συλλογοί, αθλητικές ομάδες, έχοντας τις καθιερωμένες καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Ξεκίνησε το δεύτερο φεστιβάλ της Αχωνιάς, ένα φεστιβάλ που ως στόχο έχει να αναδείξουμε κάθε πτυχή της τσακώνικης κληρονομιάς, του τσακώνικου πολιτισμού. Ξεκινήσαμε λοιπόν για δεύτερη χρονιά και αυτός είναι ο στόχος μας, να γίνει θεσμός αυτό το φεστιβάλ. Ξεκινήσαμε από την Καστάνιτσα, που είχαμε μια πάρα πολύ ωραία διάλεξη γύρω από την τσακωνιά κατά τα προεπαναστατικά και τα επαναστατικά χρόνια και γενικότερα από την, γύρω από την τσακώνικη διάλεκτο. Το φεστιβάλ της Αχωνιάς συνεχίζεται αύριο με μια ανάλογη εκδήλωση που έχουμε στην Σιρτενά, στο άλλο τσακωνοχώρι του Δήμου μας, όπου θα επίκεντρο εκεί της εκδήλωσης θα είναι η τσακώνικη γαστρονομία. Δύο σεφ της περιοχής μας, δύο καταξιωμένοι νέοι σεφ της περιοχής μας, θα μας φτιάξουν τις συνταγές που θα έχουν ως βάση πρώτες ύλες και γενικότερα συνταγές οι οποίες ανήκουν στην τσακώνικη παράδοση. Σας προσκαλούμε λοιπόν όλους να έρθετε να δοκιμάσετε τα εδέσματα που θα μας ετοιμάσουν οι σεφ και εκτός από τους σεφ θα μας ετοιμάσουν και διάφορα φαγητά ή τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου της Σύρτενας αλλά και της Καστάνιτσας. Το φεστιβάλ της Αχωνιάς φέτος ολοκληρώνεται στις 20 Αυγούστου με ένα μουσικοχορευτικό, μουσικοχορευτική εκδήλωση που θα γίνει στον Βραστό, στην πρωτεύουσα της Τσακωνιάς, με στόχο να αναδείξουμε όλο αυτόν τον, όπως είπα και πριν, την πλούσια πολιτιστική παράδοση. Την Παρασκευή ξεκινάμε ένα άλλο φεστιβάλ που είναι καθιερωμένο χρόνια στο Δήμο μας, το Estella Festival, και για δεύτερη χρονιά το Estella Festival επεκτείνεται όχι μόνο, δεν θα αφορά μόνο το παράλιο, αλλά και τα υπόλοιπα κάστρα της Θηριατικής Γης και στην Μελιγού και στην παραλία του Αγίου Ανδρέα. Ξεκινάμε λοιπόν την Παρασκευή από το Καστράκι στην Μελιγού. Ακολουθεί η εκδήλωση την Κυριακή στις 6-8 στην παραλία του Αγίου Ανδρέα. Στις 8-8 έχουμε τη μεγάλη συναυλία στο θέατρο του παραλίου Άσπρος και ολοκληρώνεται στις 18-8 με την παρουσίαση του βιβλίου που έχει εκδώσει ο πολύ γνωστός και καταξιωμένος αρχαιολόγος και συγγραφέας κ. Παναγιώτης Φάκλαρης και αφορά στο παράλιο Άστρο και στις ανασκαφές που είχαν γίνει διαχρονικά τον ίδιο στο παράλιο Άστρο. Ένα πλούσιο υλικό για την κληρονομιά του παραλίου Άστρος. Παράλληλα με αυτά, έχουμε τις εκδηλώσεις για τους μικρούς μας φίλους με τα θέατρο σκιών, τις προβολές των παιδικών ταινιών για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και τον θερινό μας κινηματογράφο που κάθε Τετάρτη πίσω από το κτίριο του ΟΤΕ στο Άστρος έχουμε τις καθιερωμένες προβολές για τους φίλους του κινηματογράφου. Και προς το τέλος του μήνα θα έχουμε και τις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει με τις επαιτειακές για τα 200 χρόνια από τη δεύτερη Εθνοσυνέλευση, την παρουσίαση του βιβλίου 1η Σεπτεμβρίου του επαιτειακού τόμου που έχουμε εκδώσει ως Δήμος, την παρουσίαση του Μουσικού Λευκώματος, μια πολύ όμορφη εκδήλωση 31 Αυγούστου με αφορμή και την Πανσέλινο εντός του ιερού χώρου της δεύτερης Εθνοσυνέλευσης και θα κλείσουμε με την παρουσίαση της ταινίας που αναφέρεται σε βιογραφικά στοιχεία της ζωής του Δημητρίου Καρετσόρου, του μεγάλου ευεγέτη που είχε εγκαινιάσει, που είχε κατασκευάσει την περίφημη σχολή Καρετσόρου που λειτουργούσε στο Άστρος και που στο χώρο εκεί έγινε και έλαβε χώρα και η δεύτερη Εθνοσυνέλευση του Έθνους. Να επενθυμίσω εδώ, ολοκληρώνοντας, ότι στις 19 έχουμε και τη μεγάλη μας συναυλία και αυτήν στην πλατεία Καρτσότη, όπου θα μας διασκεδάσουν η Κυκαιρία μαζί με την Ασλανίδου και προσκαλούμε όλους τους φίλους μας να έρθουν να απολαύσουν τις δύο μεγάλες τραγουδίστριες. Κύριε Δήμαρχε, είστε πρόχειρος να μας πείτε και για μια συνάντηση που είχατε με την Κολυμβητική Ομοσπονδία για κάποιους κολυμβητικούς αγώνες που θα γίνουν στο Άστρος. Πολύ σωστά. Άλλο ένα σημαντικό γεγονός το οποίο ετοιμάζουμε από την πλευρά μας αφορά για δεύτερη φορά στην ανάληψη από το Δήμο μας της διεξαγωγής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Ανοιχτής Θαλάσσης. Να επενθυμίσω εδώ ότι ανάλογη διοργάνωση είχε αναλάβει ο Δήμος μας το 2020. Το 2020 ήμασταν δυστυχώς υπό περιορισμών, δεν μας είχε δοθεί δυνατότητα λόγω των πρωτοκόλων, των υγειονομικών πρωτοκόλων που ίσχυαν να κάνουμε όλα αυτά που θέλαμε. Οπότε, σε συνεργασία και ύστερα από έτοιμα που βάλαμε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας,
αποδέχτηκε την πρότασή μας, την πρόκλησή μας, αν θέλετε, να έχουμε να επαναλάβουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Άστρος. Άλλωστε, είναι ένας στόχος, το έχουμε επαναλάβει, που είχαμε θέσει από την αρχή ως Δημοτική Αρχή, η ανάληψη μεγάλων διοργανώσεων. Έχουμε κερδίσει το στοίχημα μέχρι στιγμής και με τους κολυμπητικούς, αλλά και με το πανελλήνιο πρωτάθλημα Βάδιν που έγινε πριν μερικούς μήνες στο Δήμο μας. Έχουμε λοιπόν κερδίσει το στοίχημα και πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη αφορμή και για να φιλοξενήσουμε κόσμο και για να διαφημίσουμε, να προβάλλουμε την περιοχή μας. Στη λογική λοιπόν αυτή είχαμε υποβάλει το αίτημα, έγινε αποδεκτό από την Κολυμπητική Ομοσπονδία και το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Σεπτεμβρίου θα γίνει στο παράλιο Άστρος για δεύτερη φορά το πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης. Τις προχθές είχαμε μια τεχνική συνάντηση με μέλη της ΚΟΕ και με τον τεχνικό διευθυντή, τον Ολυμπιονίκη, τον κύριο Γιαννιώτη, όπου συζητήσαμε κάποιες λεπτομέρειες και τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί και η επίσημη προκήρυξη των αγώνων από την Κολυμπητική Ομοσπονδία, όπου θα καλεί τα σωματεία να συμμετέχουν στους αγώνες. Η εκτίμηση είναι ότι θα ανταποκριθούν τουλάχιστον 25 σωματεία και μιλάμε για μια συμμετοχή πάνω από 150 αθλητών, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για τον παράλληλο Άστρο και για το Δήμο μας να φιλοξενήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο και τους εκπροσώπους της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας και τους προπονητές και όλες τις αποστολές των ομάδων και να γεμίσουμε ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, να δώσουμε όθηση και στην οικονομική δραστηριότητα των καταστημάτων και να διαφημίσουμε τον τόπο μας. Και κλείνοντας, θα θέλαμε, κύριε Δήμαρχε, να μας πείτε και δύο λόγια. Έχουμε μπει ήδη στον Αύγουστο, στον μήνα που έχει φορτιστεί τουριστικά το παράλληλο. Η κίνηση, όπως έχουμε αναφέρει και σε συζητήσεις με τους επαγγελματίες, είναι ικανοποιητική ως προς τον όγκο των επισκεπτών. Δυστυχώς, λόγω όλων αυτών που έχουν επικρατήσει το προηγούμενο διάστημα, έχει μειωθεί αρκετά η αγοριστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού των πελατών και εκεί υπάρχει έτσι μια, αν θέλετε, μια δυστοκία ή αν θέλετε ένα παράπονο των καταστημάτων, ότι υπάρχει κόσμος αλλά δεν έχει δυνατότητα ο κόσμος να δαπανίσει, να αξιοποιήσει υπηρεσίες στον βαθμό που μπορούσε τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά για τον Αύγουστο είμαστε αισιόδοξοι. Για το Σεπτέμβριο, γι' αυτό άλλωστε κάνουμε αυτές και τις δράσεις ως Δήμος και τις εκδηλώσεις και προς το Σεπτέμβριο, όπου είναι το τέλος της περίοδου, προκειμένου να ενισχύσουμε και εκείνες τις ημέρες, κυρίως το πρώτο δεκαμεθήμερο του Σεπτεμβρίου, την επισκεψιμότητα και να τονώσουμε, αν θέλετε, και όπως είπα και πριν, την οικονομική δραστηριότητα στο Δήμο μας.